πρόσωπα, γιατί θέλετε να τα εντάξετε στη λογική μιας πολιτικής συμμαχιών που θα σας δώσει μεγαλύτερο εύρος, περισσότερη δύναμη για να δώσετε το πολιτικό μήνυμα και όχι για να βάλετε τον καλύτερο κάθε φορά στην καλύτερη θέση. Ναι. Το ακούω αυτό με προσοχή, ναι. Αν και δεν συμφωνώ. Ναι, απλώς να πω ότι η πολιτική, ο προσανατολισμός μιας κοινωνίας δεν είναι κοινός. Από την αυτοδιοίκηση, από την κεντρική διοίκηση, βεβαίως. Υπάρχει ένας κοινός προσανατολισμός. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι η χώρα. Δεν θέλετε όμως την τοπική αυτοδιοίκηση μακροχέρι του κεντρικού κράτους, φαντάζομαι. Θα σας πω, θα σας πω. Πώς φανταζόμαστε εμείς την αυτοδιοίκηση, την φανταζόμαστε με αρμοδιότητες, με πόρους, με συμμετοχή του κόσμου στις αποφάσεις. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι αυτό που εμείς καλούμε, και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια ενιαία μάχη, και έχει κεντρικό πολιτικό νόημα από τη στιγμή που μιλάμε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και δεν είναι σε μια ομαλή κατάσταση που απλώς συζητάς δευτερεύοντα ζητήματα, διότι κάπως τα ζητήματα γενικού προσανατολισμού της χώρας έχουν λυθεί. Εμείς λέμε, και κλείνω με αυτό, ότι χρειάζεται μια ριζική αλλαγή νοοτροπία σε όλα τα επίπεδα. Άρα αυτή η μάχη δεν είναι μια μάχη που θα πρέπει να επιλέξει κάποιος με αυτοδιοικητικά κριτήρια ή με κεντρικά πολιτικά. Είναι κοινά τα κριτήρια. Αν θα συνεχίσουμε την νοοτροπία και τον προσανατολισμό στον οποίο βρισκόμαστε και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική πολιτική. Ή θα την αλλάξουμε. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ αργά ήδη. Πρέπει να την αλλάξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και με αυτήν την έννοια έχει πολιτικό νόημα η μάχη των αυτοδιοικητικών. Εσείς, κύριε Ρήγα, θα πάτε σε εκείνους που